Είμαστε στο στούντιο μαζί μας ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργικής Επισκόπησης, ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθετές σας. Λοιπόν, κράταμε αυτό που λέει ο Δήμαρχος, αν και δεν το θέλουμε, γιατί είναι ένα σημείο πολύ συγκεκριμένο για την περιοχή μας, οφείλουμε να το κάνουμε για λόγους ασφαλείας. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για πραγματικά για ένα χώρο εξαιρετικού Καλλούς, όπου προσελκύει χιλιάδες τουρίστες, αλλά και δικούς μας συμπολίτες, λόγω ακριβώς αυτής της ομορφιάς. Όμως η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική, υπερέχει οποιασδήποτε άλλης άνεσης που μπορούμε να έχουμε και η προσπάθεια είναι να συνδυαστούν τα δύο. Δηλαδή είναι να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρχει ευχέρεια να απολαμβάνει ο κόσμος το εξαιρετικό αυτό τοπίο, αλλά ταυτόχρονα μην προκαλούνται και προβλήματα και να μην αναλαμβάνονται κινδύνοι όσον αφορά την ασφάλεια του κόσμου που περνάει εκεί. Τώρα όσον αφορά ειδικότερα για τη σπηλιά που ο κύριος Δήμαρχος έχει δείξει και η κάμερα σας έχει εντοπίσει πολύ επιτυχώς, εκεί πραγματικά πρόκειται για ένα στολίδι το οποίο νομίζω θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να διατηρήσουμε. Η φύση λειτουργεί έξω από τα όρια του ανθρώπου. Η κλίμακα είναι εντελώς διαφορετική. Τίποτε δεν μπορεί να αντέξει στη φύση. Δηλαδή, οι φυσικοί σχηματισμοί, οι γεωλογικοί σχηματισμοί που βλέπουμε, το ανάγλυφο το οποίο βλέπουμε είναι δυναμικό, στο χρόνο προσαρμόζεται, αλλάζει. Ο είναι άνθρωπος... αυτό το σημείο, αυτή η σπηλιά που μας λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα σημείο, είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από το πλατόν, από το επίπεδο που υπάρχει πρόσβαση και γύρω στα 15 μέτρα, από 20 μέτρα από την στάθμη της θάλασσας. Κατεβαίνει όντως πάρα πολύ κόσμος εκεί. Η σπηλιά εκεί δημιουργήθηκε από τη διάβρωση, δηλαδή πώς έχουν δημιουργηθεί αυτές οι σπηλιές, που δεν είναι σπηλιές, είναι έγκυλα. Αυτά τα έγκυλα έχουν δημιουργηθεί. Α, δηλαδή ήταν ο βράχος, ήταν χωρίς τη σπηλιά, όπως τη λέμε σήμερα. Ναι, να σας εξηγήσω ακριβώς τον μηχανισμό γέννησης αυτών των εγκύλων. Το πέτρωμα επιφανειακά είναι σκληρό. Είναι πολύ πιο σκληρό από το υποκείμενο πέτρωμα. Το υποκείμενο πέτρωμα που είναι μάργα διαβρώνεται πολύ πιο εύκολα από τον κυματισμό, από τα ρεύματα, με αποτέλεσμα αφαιρείται το υλικό. Το πάνω κομμάτι είναι πολύ σκληρό και αντέχει, αλλά αντέχει μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή αποκαλύπτεται, δημιουργείται ένας χώρος, έναν έγκυλο, κάποιο σημείο αντέχει το η οροφή, αλλά από ένα σημείο και πέρα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κρεμασμένο. Δηλαδή είναι σαν να έχουμε μια πλάκα την οποία ανοίγουμε χωρίς κολόνες. Κάποια στιγμή αφαιρούμε ακόμα κολόνες, αφορούμε κολόνες, κάποια στιγμή η πλάκα θα πέσει. Εδώ είναι κάτι ανάλογο που συμβαίνει στη φύση. Επομένως, εάν δει κάποιος στο βυθό της θάλασσας, είναι γεμάτο με μπλοκς που έχουν πέσει από την οροφή όταν πλέον δεν έπαυσαν να μπορούν να αντέχουν το βάρος τους. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή τη σπηλιά. Εκεί κρατιέται από μια φυσική κολόνα, μπορούμε να πούμε, ένα κομμάτι του πετρώματος το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει όσο καιρό θα υπάρχει. Χωρίς επέμβαση ανθρώπινη δεν μπορούμε να ξέρουμε. Άρα μπορεί να πάσα όλο και στιγμή να πέσει. Ναι. Είναι πραγματικότητα, δηλαδή έχουμε ερευνήσει την περιοχή από πάνω, έχουμε δει ρογμές οι οποίες κάποιες από αυτές κατεβαίνουν μέχρι και το επίπεδο της εγκύλου, της σπηλιάς. Είναι επικίνδυνο. Μήπως θα πρέπει ήδη να αποκλειστεί το σημείο? Έχουμε προβληματιστεί πάρα πολύ, θα το συζητήσουμε ξανά το θέμα με το Τμήμα Δασών και νομίζω και με την τοπική αρχή, το Δήμο και νομίζω και με το Τμήμα Δημοσίων Έργων που έχει και εμπειρογνωμοσύνη στον τρόπο που μπορούμε να επέμβουμε, δηλαδή από πλευράς πολιτικής μηχανικής. Γίνουν δηλαδή έργα στήριξης για να μην πέσει ή απλά θα αποκλείσουμε το σημείο από τον... Μιλήσατε για τη γέφυρα του Νερδευμένου για παράδειγμα. Ναι, ήταν λίγο παρακάτω. Εκεί είναι ένα παράδειγμα ή του Κόρακα όπως, είναι πιο, όπως την γνωρίζουμε εμείς. Εκεί γίναν όντως έργα όπου επιβραδύνουν τις φυσικές διεργασίες, δηλαδή έχουμε δώσει χρόνο ζωής.
Φυσικά έχει μπει η περίφραξη στο χώρο, έχει απαγορευτεί η πρόσβαση, όμως οπτικά απολαμβάνει ο κόσμος το χώρο εκεί. Και πάλι πάνε όμως, λέει ο Δήμαρχος. Πάλι πάει ο κόσμος και να μην έχουμε ατυχήματα. Ναι, υπάρχει περίφραξη εκεί. Φυσικά μιλάμε για την γέφυρα τώρα. Mm-hmm. Η γέφυρα έχει περιφραχτεί. Τώρα η σπηλιά εξακολουθεί να είναι προσβάσιμη. Όμως μας προβληματίζει πάρα πολύ κατά πόσο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη έχει μπει σήμανση ότι οποιοδήποτε κατεβαίνει με δική του ευθύνη, ενημερώνεται ο καθένας για την επικινδυνότητα του χώρου. Αλλά είναι πραγματικά ελκυστικός ο χώρος και είναι εκατοντάδες καθημερινώς, ίσως χιλιάδες που επισκέπτονται τον χώρο. Και είναι εδώ που πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση του να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να απολαύσει αυτόν τον χώρο, αλλά χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο. Επιπρόσθετα, εκτός από αυτήν τη σπηλιά, όταν κάποιος περπατάει πάνω στο πρανές, το πρανές σε αρκετά σημεία έχει υποσκαφθεί, δηλαδή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έχει αφαιρεθεί το μαλακό υλικό από κάτω, επομένως κρέμεται ο βράχος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, άρα μπορεί να πλησιάσει κάποιος κοντά για να μπορεί να έχει καλύτερη θέα. Έτσι θα γίνει, θα επιλέξουμε τα σημεία όπου μπορεί να, με ασφάλεια να μπορεί να προσεγγίζει κάποιος. Εκεί που είναι επικίνδυνο, που υπάρχουν ρογμές και κατ' επέκταση υπάρχει κίνδυνος να κάποια στιγμή να υποχωρήσει, θα πρέπει να γίνει, να περιφραχθεί ο χώρος, να μην επιτρέπεται η πρόσβαση ή ότι, επαναλαμβάνω, η ασφάλεια είναι... Άρα κυρίως είναι η περίφραξη. Και σε αυτό το σημείο που μπορεί να αποτελέσει το βασικό μέτρο ασφαλείας, μέχρι ότου δείτε πώς θα χειριστεί το θέμα. Η περίφραξη είναι ένας τρόπος να αποτρέψεις κάποιο. Φυσικά, αν κάποιος θέλει να φτάσει, δεν υπάρχει τρόπος να τον αποτρέψει. Απλώς πρέπει να ξέρει κάποιος τι κινδύνους αναλαμβάνει. Κινδύνους έχουμε καθημερινώς στη ζωή. Όντως, αρκετοί πηδούν από πάνω στην... από ένα μεγάλο ύψος στη θάλασσα, θεωρούν ότι ασκούν extreme sports εκεί που είναι βουτιές, με τις βουτιές. Ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να αποτρέψεις πλήρως, δηλαδή. Απλώς πρέπει να ξέρει κάποιος τους κινδύνους που αναλαμβάνει, να υπάρχει κάποια περίφραξη, αλλά δεν μπορούμε να χτίσουμε έναν τείχον. Δηλαδή, να... Θέλει και λίγο από εμάς. Είναι και άλλα σημεία που έχουμε εντοπίσει που μπορεί να χρειάζονται μέτρα ασφαλείας. Για παράδειγμα, θαλασσινές πηγές έχουμε και αλλού. Ναι. Κάτι ανάλογο είχαμε αντιμετωπίσει στην περιοχή της Σπέγιας. Στις θαλασσινές πηγές της Σπέγιας. Εκεί υπήρχε φυσικά πολύ έντονο ενδιαφέρον, οικολογικό ενδιαφέρον, διότι στις πηγές αυτές αναπαράγονταν οι φώκες. Και εκεί έγινε μια διερεύνηση, καθορίστηκε μια ζώνη όπου υπάρχει επικινδυνότητα, ούτως ώστε να αποτρέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες για να αποφευθεί οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα, δηλαδή επιβάρησης του χώρου. Άρα, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης πώς φτάνει στο συμπέρασμα ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα? Δηλαδή, κάνει ελέγχους γενικά, έχει κάποιες καταγγελίες, είναι και άλλα σημεία που έχουμε εντοπίσει που μπορεί να είναι προβληματικά και πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις? Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, εκ της αρμοδιότητας του και εκ της εμπειρογνωμοσύνης που έχει, γνωρίζει τα γεωλογικά δεδομένα της Κύπρου. Γνωρίζει τι υπάρχει στην επιφάνεια και τι εκτιμούμε ότι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Επομένως, είναι η δουλειά μας να γνωρίζουμε πού υπάρχουν προβλήματα και πώς πρέπει να χειριστούμε αυτά τα προβλήματα. Φυσικά είναι και η χρονική συγκυρία πολύ σημαντικό. Το time, δηλαδή προλαβαίνει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχει ιεράρχηση. Το θέμα αυτό είναι από το 2014 που το μελετήσαμε εμείς. Mm-hmm. Δεν είναι χθες, δηλαδή. Χθες ήρθε στην επικαιρότητα. Η μελέτη, η γεωτεχνική μελέτη που έγινε στο συγκεκριμένο χώρο για να δούμε τα προβλήματα έχει γίνει τον Νιόβρη του 2014. Ναι, μην εντοπίσαμε από τότε όμως τα προβλήματα. Από τότε εντοπίστηκαν τα προβλήματα. Θα πρέπει να, άρα, εντάξει, υπάρχει ο προβληματισμός για το πόσο δραστικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για να γίνει αντιμετωπίσει. Αλλά νομίζω πλέον ορίμασε ο χρόνος. Είμαστε σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του Τμήματος Δασών και νομίζω στο σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις κατά πόσο θα πρέπει να γίνουν έργα στήριξης του συγκεκριμένου χώρου και αν ναι, πια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.